Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού με εντολή του Σωτήρα μας Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού που είναι η ελπίδα μας, προς τον Τιμόθεο, το γνήσιο παιδί μου κατά την πίστη. Εύχομαι ο Θεός ο Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Όπως σε παρακάλεσα όταν έφευγα για τη Μακεδονία, το ίδιο σε παρακαλώ και τώρα, να μείνεις στην Έφεσο για να παραγγείλεις σε μερικούς να μην διαδίδουν αιρετικές διδασκαλίες, ούτε να ασχολούνται με μύθους και με απέραντες γενεαλογίες. Αυτά φέρνουν περισσότερο αιρηστικές συζητήσεις παρά την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού σύμφωνα με την πίστη μας. Και ο σκοπός αυτής της παραγγελίας είναι η αγάπη, που προέρχεται από καθαρή καρδιά, από αγαθή συνείδηση και από ειλικρινή πίστη. Μερικοί απέτυχαν σε αυτά και εξεστράτησαν σε κούφια λόγια. Θέλουν να είναι δάσκαλοι του Θείου Νόμου, ενώ δεν καταλαβαίνουν ούτε τι λένε ούτε τι υποστηρίζουν. Εμείς όμως ξέρουμε ότι ο νόμος είναι καλός, αν τον χρησιμοποιεί κανείς όπως πρέπει, γνωρίζοντας και τούτο. Ότι ο νόμος δεν ορίστηκε για εκείνον που κάνει ό,τι θέλει ο Θεός, αλλά για εκείνους που δεν λογαριάζουν το σωστό και το δίκαιο, ούτε υποτάσσονται σε αυτό. Ορίστηκε για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, για τους πατροκτόνους, για τους μητροκτόνους, για τους φωνιάδες, τους πόρνους, τους αρσενοκίτες, για τους δουλέμπορους, τους ψεύτες, τους επίορκους και γενικά για αυτούς που κάνουν οτιδήποτε είναι αντίθετο στη διδασκαλία τη σωστή. Αυτή είναι σύμφωνη με το χαρμόσυνο μήνυμα για τη μέλουσα δόξα που θα μας δώσει ο μακάριος Θεός, ο οποίος και το εμπιστεύτηκε σε μένα να το κηρύξω. Ευγνωμονώ αυτόν που μου έδωσε τη δύναμη να τον υπηρετήσω, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Μου έδειξε εμπιστοσύνη και με όρισε στην υπηρεσία του, εμένα που πρωτήτερα ήμουν περιφρονητής, διώκτης και υβριστής του. Κι όμως εκείνος με ελέησε, γιατί ό,τι έκανα το έκανα από άγνοια, όταν ήμουν ακόμη άπιστος. Η χάρη όμως του Κυρίου μας με καταπλημμύρισε μαζί με την πίστη και την αγάπη που χορηγεί ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτά τα λόγια που θα πω, μπορεί να στηριχτεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη του τη μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Παντοτινή λοιπόν τιμή και δόξα στον αιώνιο Βασιλιά, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Αμήν. Αυτή την παραγγελία σου εμπιστεύομαι, παιδί μου Τιμόθεε. Σου θυμίζω τι είπαν οι προφήτες της Εκκλησίας για σένα, για να πολεμήσεις, έχοντας αυτά για όπλα στον ωραίο σου αγώνα. Κράτα την πίστη και την αγαθή συνείδηση. Αυτή τη συνείδηση που μερικοί την απέρριψαν και ναυάγησαν στην πίστη. Ανάμεσά τους είναι και ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, που τους παρέδωσα στο σατανά για να μάθουν να μην προσβάλλουν το Θεό. Κεφάλαιο 2. Σας παρακαλώ πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους κυβερνήτες και για όλους εκείνους που ασκούν την εξουσία, ώστε να ζούμε ήρεμα και ειρηνικά με ευσέβεια και ευπρέπεια από κάθε άποψη. Αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο από το Σωτήρα μας Θεό, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν σε βάθος την αλήθεια. Γιατί ένας είναι ο Θεός και ένας ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, που πρόσφερε τη ζωή του λύτρο για χάρη όλων. Έτσι, στον προσδιορισμένο καιρό, έδωσε ο Θεός τη μαρτυρία του ότι θέλει να σώσει τον κόσμο. Αυτής της μαρτυρίας με έταξε ο Θεός κήρυκα και Απόστολο.
Την αλήθεια λέω ενώπιον του Χριστού, δεν ψεύδομαι. Για να διδάξω την πίστη και την αλήθεια στους εθνικούς. Επιθυμώ λοιπόν να προσεύχονται οι άντρες σε κάθε τόπο προσευχής, χωρίς οργή και εριστικότητα, και τα χέρια που υψώνουν στον ουρανό να είναι καθαρά. Παρόμοια και οι γυναίκες να προσεύχονται με κόσμια αμφίεση, να στολίζουν τον εαυτό τους με σεμνότητα και σοφροσύνη και όχι με περίτεχνες κομμώσεις και χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδύματα. Αντίθετα, να στολίζονται με ό,τι ταιριάζει σε γυναίκες που λένε ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή με καλά έργα. Η γυναίκα στη σύναξη πρέπει να ακούει και να μαθαίνει σιωπηλή και με πλήρη υποταγή. Δεν επιτρέπω σε γυναίκα να διδάσκει στην εκκλησία, ούτε να κάνει τον αφέντη στον άντρα, αλλά να μένει σιωπηλή. Γιατί ο Αδάμ πλάστηκε πρώτος και ύστερα η Εύα, και αυτός που απατήθηκε δεν ήταν ο Αδάμ, αλλά η γυναίκα εξαπατήθηκε και έπεσε στην παράβαση. Θα σωθεί όμως με την τεκνογωνία, αρκεί οι γυναίκες να μείνουν στην πίστη και στην αγάπη και στην Άγια Ζωή και να έχουν κοσμιότητα. Κεφάλαιο τρίτο. Είναι αληθινός ο λόγος ότι όποιος ωρέγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. Γι' αυτό πρέπει ο επίσκοπος να είναι αδιάβλητος και σύζυγος μιας μόνο γυναίκας. Να είναι προσεκτικός, συνετός, ευπρεπής, φιλόξενος, καλός δάσκαλος. Να μην είναι πότης, βίαιος, εσχροκερδής, αλλά να είναι επιεικής, ειρηνικός και αφιλοχρήματος. Να διευθύνει καλά το σπίτι του και να έχει παιδιά που τον υπακούνε με πολύ σεβασμό. Γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνήσει το ίδιο του το σπίτι, πώς θα φροντίσει την Εκκλησία του Θεού? Να μην είναι καινούριο στην πίστη για να μην το πάρει απάνω του και καταδικαστεί όπως ο διάβολος. Επίσης, πρέπει να έχει καλή φήμη και έξω από την Εκκλησία για να μην εξευτελιστεί και πέσει έτσι στην παγίδα του διαβόλου. Το ίδιο και οι διάκονοι πρέπει να είναι σεμνοί, όχι διπρόσωποι. Να μην έχουν το νου τους στο πολύ κρασί, ούτε στο άνομο κέρδος. Να κρατούν με καθαρή συνείδηση την πίστη που αποκάλυψε ο Θεός. Κι αυτοί όμως πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται και όταν βρεθεί ότι δεν τους κατηγορεί κανείς, τότε μόνο να γίνονται διάκονοι. Το ίδιο και οι γυναίκες πρέπει να είναι σεμνές, να μην κακολογούν, να είναι προσεκτικές, άξιες εμπιστοσύνης σε όλα. Οι διάκονοι να είναι σύζυγοι μιας μόνο γυναίκας και να κυβερνάνε καλά τα παιδιά τους και τα σπίτια τους. Και όσοι διάκονοι έχουν εκπληρώσει καλά το λειτουργήμά τους, αποκτούν για τον εαυτό τους μια τιμητική διάκριση και πολύ θάρρος, χάρη στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Σου τα γράφω αυτά, αν και ελπίζω να έρθω κοντά σου σύντομα. Αν όμως τύχει και καθυστερήσω, σου γράφω για να μάθεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του αληθινού Θεού, ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Όπως ομολογούμε, είναι μεγάλο το μυστήριο της πίστεως που μας αποκαλύφθηκε. Ο Θεός φανερώθηκε ως άνθρωπος, το Πνεύμα απέδειξε ποιος ήταν. Φανερώθηκε στους αγγέλους, κηρύχθηκε στα έθνη, τον πίστεψε ο κόσμος, αναλήφθηκε με δόξα. Κεφάλαιο τέταρτο. Το Πνεύμα μέσω των προφητών το λέει ξεκάθαρα ότι στους έσχατους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα προσκοληθούν σε πνεύματα παραπλανητικά και σε διδασκαλίες δαιμονικές. Θα παρασυρθούν από απατεώνες και υποκριτές που έχουν πορωμένη τη συνείδησή τους. Αυτοί απαγορεύουν το γάμο και επιβάλλουν αποχή από φαγητά που τα δημιούργησε ο Θεός για να τα τρώνε και να τον ευχαριστούν όσοι πίστεψαν και κατανόησαν την αλήθεια του Χριστού. Κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός είναι καλό και τίποτα δεν είναι απαγορευμένο,
όταν το χρησιμοποιούμε ευχαριστώντας το Θεό. Γιατί εξαγιάζεται με το Λόγο του Θεού και με την προσευχή. Αν κάνεις αυτές τις υποδείξεις στους αδερφούς, θα είσαι ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού, που τρέφεται από τα λόγια της πίστεως και της καλής διδασκαλίας που ακολούθησες. Κόψε κάθε σχέση με τους ανίερους μύθους που είναι για γριούλες. Εσύ να γυμνάζεσαι στην ευσέβεια, γιατί η εκγύμναση του σώματος λίγο ωφελεί. Η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και την μελλοντική. Αυτό που λέω είναι αλήθεια και αξίζει να γίνει πέρα για πέρα αποδεκτό. Και εμείς γι' αυτό υπομένουμε κόπους και ονειδισμούς, γιατί στηρίξαμε την ελπίδα μας στον αληθινό Θεό, που είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών. Αυτά να παραγγέλεις και να διδάσκεις. Κανείς να μην σε καταφρονεί που είσαι ακόμη νέος. Αντίθετα, να γίνεις υπόδειγμα για τους πιστούς με το λόγο, με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη, με την πνευματική ζωή, με την πίστη, με την αγνότητα. Ώσπου να έρθω, συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση των γραφών, στις συμβουλές και στη διδασκαλία. Μην αφήνεις αχρησιμοποίητο το χάρισμα που έχεις και που σου δόθηκε όταν ύστερα από υπόδειξη των προφητών της Εκκλησίας σε χειροτώνησαν οι πρεσβύτεροι. Αυτά να έχεις στο νου σου, με αυτά να ασχολείσαι, ώστε η πρόοδός σου να είναι φανερή σ' όλα. Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία σου. Σ' αυτά να είσαι ανυποχώρητος. Με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούνε. Κεφάλαιο 5. Τον γεροντότερο μη τον μαλώνεις, αλλά να τον συμβουλεύεις ήπια σαν να ήταν ο πατέρας σου. Τους νεότερους σαν να ήταν αδέρφια σου. Τις γεροντότερες σαν μητέρες. Τις νεότερες σαν αδελφές με πολλή αγνότητα. Να φροντίζεις τις χείρες, αλλά τις πραγματικά χείρες. Αν όμως μια χείρα έχει παιδιά ή εγγόνια, αυτά πρέπει να μάθουν να σέβονται πρώτα το δικό τους σπίτι και να ανταποδίδουν στους προγόνους τους ό,τι τους οφείλουν, γιατί αυτό είναι καλό και το θέλει ο Θεός. Η πραγματική χείρα, αυτή που δεν έχει κάποιον να τη φροντίσει, έχει στηρίξει τις ελπίδες της στο Θεό και δεν πάβει να δέεται και να προσεύχεται νύχτα και μέρα. Όποια πάλι ζει μέσα στη σπατάλη, αυτή έχει κιόλας πεθάνει, κι ας είναι ζωντανή. Αυτά να τους παραγγέλεις για να μην δίνουν αφορμή να τους κατηγορεί κανείς. Αν όμως κάποιος δεν φροντίζει για τους συγγενείς του, και ιδιαίτερα για εκείνους που μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί του, αυτός έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος και από έναν άπιστο. Ως χείρα να καταγράφεται κάποια αν έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της. Αν υπήρξε γυναίκα ενός μόνο άντρα. Αν είναι γνωστή για τα καλά της έργα. Αν έθρεψε σωστά τα παιδιά της, φιλοξένησε ανθρώπους στο σπίτι της, έπλυνε τα πόδια χριστιανών οδηπόρων, βοήθησε αυτούς που αντιμετώπισαν δυσκολίες, φρόντισε πρόθυμα με κάθε τρόπο να κάνει καλά έργα. Τις νεότερες χείρες μην τις γράφεις στον κατάλογο. Γιατί όταν οι επιθυμίες τους νικήσουν τον πόθο να υπηρετήσουν τον Χριστό, θέλουν να παντρευτούν. Έτσι γίνονται ένοχες, γιατί αθετούν την πρώτη τους υπόσχεση. Εκτός από αυτό, συνηθίζουν στην αργία, γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι. Και όχι μόνο την αργία συνηθίζουν, αλλά είναι και φλίαρες και ανακατεύονται σε ξένες υποθέσεις, λέγοντας πράγματα που δεν πρέπει. Θέλω λοιπόν οι νεότερες χείρες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να φροντίζουν το σπίτι τους και να μην δίνουν καμιά αφορμή στον εχθρό να μας χλεβάζει. Αυτά τα λέω γιατί μερικές ξεστράτησαν κιόλας και ακολούθησαν τον σατανά. Όποιος χριστιανός ή χριστιανή έχει συγγενείς χείρες, να φροντίζει ο ίδιος για αυτές και να μην επιβαρύνεται η Εκκλησία, για να μπορέσει να επαρκέσει στη συντήρηση των απροστάτευτων χειρών. Οι πρεσβύτεροι που προείστανται καλά να ανταμείβονται διπλά, προπαντός αυτοί που κοπιάζουν στο κήρυγμα και στη διδασκαλία. Γιατί λέγει η Γραφή,
μη βάλεις φήμωτρο σε βόδι που αλωνίζει. Και στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που το αξίζει. Να μην δέχεσαι κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου, εκτός αν τη βεβαιώνουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Τους πρεσβυτέρους που αμαρτάνουν να τους ελέγχεις μπροστά σε όλους για να φοβούνται και οι υπόλοιποι. Σε εξορκίζω μπροστά στο Θεό και στον Κύριο Ιησού Χριστό και στους Αγίους Αγγέλους να τα φυλάξεις τα παραπάνω χωρίς προκατάληψη και χωρίς να ενεργείς τίποτε μεροληπτικά. Μην βιάζεσαι να χειροτονείς κανέναν για να μην συμμετέχεις έτσι σε ξένες αμαρτίες. Να διατηρείς τον εαυτό σου καθαρό. Σταμάτα πια να πίνεις μόνο νερό. Να χρησιμοποιείς και λίγο κρασί για το στομάχι σου και για τις συχνές σου ασθένειες. Μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι ολοφάνερες ακόμα και πριν από την τελική κρίση. Άλλων όμως φανερώνονται ύστερα. Έτσι και τα έργα τα καλά είναι ολοφάνερα. Και όσα δεν είναι φανερά τώρα, δεν είναι δυνατό να μείνουν για πάντα κρυμμένα. Κεφάλαιο έκτο. Όσοι είναι δούλοι σε απίστους να θεωρούν τους κυρίους τους άξιους κάθε σεβασμού, για να μην δυσφημείται ο Θεός και η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και όσοι έχουν πιστούς κυρίους, να μην τους καταφρανούν με τη δικαιολογία ότι είναι αδερφοί. Απεναντίας, πρέπει να δουλεύουν περισσότερο, ακριβώς γιατί αυτοί που δέχονται την ευεργεσία της πρόθυμης υπηρεσίας τους είναι πιστοί και αγαπητοί. Αυτά να διδάσκεις και να συμβουλεύεις. Όποιος διδάσκει άλλα από ό,τι το Ευαγγέλιο και δεν ακολουθεί τα σωστά λόγια, αυτά που είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ή τη διδασκαλία της πίστεώς μας, αυτός έχει φουσκώσει από εγωισμό και δεν ξέρει τίποτε. Αντίθετα, καταγίνεται νοσηρά σε λεπτολογίες και λογομαχίες από τις οποίες γεννιούνται φθόνος, φιλονικία, προσβολές, καχυποψίες, συνεχείς συγκρούσεις ανθρώπων με χαλασμένο μυαλό που έχουν χάσει την αλήθεια και νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσο για να πλουτίσουν. Κρατήσου μακριά από τέτοιους ανθρώπους. Και βέβαια η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος μόνον όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει. Γιατί τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο και είναι φανερό πως ούτε μπορούμε να βγάλουμε τίποτα φεύγοντας. Όταν έχουμε λοιπόν τροφές και ενδύματα θα αρκεστούμε σε αυτά. Όσοι όμως θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στο χαμό. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί το επιθύμησαν τόσο πολύ ώστε πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό τους με βάσανα πολλά. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, όλα αυτά να τα αποφεύγεις. Να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την πραότητα. Να αγωνίζεσαι τον ωραίο αγώνα της πίστεως. Έτσι θα κατακτήσεις την αιώνια ζωή, στην οποία και σε κάλεσε ο Θεός και για την οποία ομολόγησες την καλή ομολογία μπροστά σε πολλούς μάρτυρες. Σου παραγγέλω ενώπιον του Θεού που δίνει ζωή στα πάντα και ενώπιον του Ιησού Χριστού που μπροστά στο Πόντιο Πιλάτο έδωσε τη μαρτυρία της καλής ομολογίας. Να διατηρείς ακυλίδωτη και άψογη την εντολή που σου έχει δοθεί ώσπου να έρθει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτόν, όταν έρθει ο καιρός, θα τον φανερώσει ο Θεός ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, ο βασιλέας των βασιλέων και ο κυρίαρχος των κυριάρχων. Αυτός είναι ο μόνος αθάνατος και κατοικεί σε φως απρόσιτο. Κανένας από τους ανθρώπους ούτε τον είδε, ούτε μπορεί να τον δει. Σ' αυτόν η τιμή και η αιώνια δύναμη. Αμήν. Στους πλουσίους αυτού εδώ του κόσμου να παραγγέλεις να μην υπερηφανεύονται ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο όπως ο πλούτος αλλά στο Θεό τον αληθινό που μας τα δίνει όλα πλουσιοπάροχα
για να τα απολαμβάνουμε. Να τους παραγγέλεις να κάνουν το καλό, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι να δίνουν και να μοιράζονται με τους άλλους ό,τι έχουν. Έτσι θα αποταμιεύουν το θησαυρό τους και θα βάζουν ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον, για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Αγαπητέ Τιμόθε, διαφύλαξε αυτό που σου εμπιστεύθηκε ο Χριστός και η Εκκλησία και απόφευγε τα βλάσφημα κούφια λόγια και τις αντιρρήσεις εναντίον της πίστεως που προβάλλουν οι αιρετικοί με το ψεύτικο όνομα της γνώσεως. Αυτή τη γνώση ισχυρίζονται μερικοί πως έχουν και απέτυχαν στην πίστη τους. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σου. Αμήν.